Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μία ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για τις τελωνειακές διαδικασίες και πώς μπορούν να διευκολύνουν την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, αυτά τα τρόφιμα που εξάγονται από τη χώρα στο εξωτερικό και βεβαίως και ό,τι εισάγεται, γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Food Expo, η οποία αποτελεί έναν πολύ ουσιαστικό χώρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Πριν μιλήσουμε για τα τελωνειακά, πριν σας πω εγώ δύο λόγια για το τι κάνουμε για να διευκολύνουμε το επιχειρήν από τελωνειακής πλευράς, επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα σε ό,τι έχουν να κάνουν με τις φορολογικές μας λειτουργίες. Η πρώτη έχει να κάνει με τις επιστροφές φόρου. Ένα πάγιο αίτημα του κλάδου των εξαγωγέων γενικά, η επίσπευση των διαδικασιών επιστροφής των φόρων. Φέτος λοιπόν, πέρσι ήταν χρονιά ρεκόρ. Πέρσι επιστρέψαμε συνολικά σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ φόρων και κυρίως ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και κατά κύριο λόγο στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Φέτος, στο πρώτο δίμηνο, έχουμε επιστρέψει μέχρι στιγμής 1 δισεκατομμύριο 159 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 50% πάνω από τον στόχο που έχουμε και πάνω από τα ποσά που επιστρέψαμε πέρσι την αντίστοιχη περίοδο. Το λέω αυτό για να δείξω πόσο σοβαρό θεωρούμε στην αρχή το ζήτημα των επιστροφών φόρων, πόσο σημαντικό θεωρούμε οι επιχειρήσεις να έχουν γρήγορα πίσω το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί για να μπορούν να λειτουργούν με την ταμιακή ευχέρεια που χρειάζονται και να προχωρούν με τις εργασίες τους. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Η δεύτερη σκέψη έχει να κάνει με όσα αναφέρθηκαν πριν από λίγο για τη φοροδιαφυγή. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής και όταν μπαίνουμε στον πρωτογενή τομέα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι και η στρέβλωση της αγοράς από την παράμετρο της φοροδιαφυγής. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν, αν θέλετε, δύο άξονες δράσης. Ο ένας είναι δράσεις σαν αυτές τις συμβολαιακής γεωργίας, οι οποίες ουσιαστικά δείχνουν ένα δρόμο συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που είναι συνεπείς και επιλέγουν τέτοια προγράμματα, διευκολύνονται και επιβραβεύονται για τη συνέπειά τους. Ο άλλος είναι η ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης των συναλλαγών. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε πολύ σημαντικά μέτρα, όπως η πλατφόρμα MyData, η οποία διευκολύνει και τους αγρότες στην επιστροφή του φόρου. Η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές, ένας πολύ σημαντικό εργαλείο που αφορά τη λιανική. Τι λείπει και έρχεται τώρα, η διακίνηση. Πώς απαντάμε σε αυτό το πρόβλημα? Με το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το οποίο και αυτό θα μπει στην καθημερινότητά μας μέσα στη χρονιά που έρχεται. Γυρίζω στα τελωνειακά, που είναι και το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης. Η τελωνειακή υπηρεσία έχει, αν θέλετε, δύο βασικούς άξονες δράσης. Ο πρώτος είναι η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ο δεύτερος, εξίσου σημαντικός για εμάς, είναι η διευκόλυνση του επιχειρήν. Η διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου και η στήριξη των επιχειρήσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων, στο να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Και έχω εδώ να σας πω πολύ γρήγορα ορισμένα πράγματα που κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως μετά θα αποτελέσουν και το αντικείμενο της συζήτησης και των ερωτήσεών σας. Άδεια εγκεκριμένου φορέα. Είναι η άδεια μέσα από την οποία οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πιστοποιημένων οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών. Οι κάτοχοι αυτοί εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα και υποβάλλονται σε λιγότερους ελέγχους. Σήμερα έχουμε 226 τέτοιες επιχειρήσεις
οι οποίες είναι πιστοποιημένοι οικονομικοί φορείς, συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς, και αναγνωρίζονται διεθνώς πια ως ασφαλείς επιχειρηματικοί εταίροι. Δεύτερο βήμα, η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών φορέων μέσω του ISISnet για τη χρήση των προτιμησιακών συμφωνιών, όπου τα εμπορεύματα επωφελούνται μέσω του μειωμένου ή μηδενικού δασμού. Η ενημέρωση αυτή επιτρέπει στους εξαγωγείς να γνωρίζουν από πριν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη χώρα στην οποία θέλουν να εξάγουν και το ύψος του δασμού που έχει συμφωνηθεί. Άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα ως προς την προτιμησιακή καταγωγή ή και την ελεύθερη κυκλοφορία. Τα εμπορεύματα διακινούνται με εμπορικό όφελος, καθώς χορηγείται προτιμησιακή μεταχείριση, μηδενικός ή μειωσμένος δασμός και εδώ, σε περισσότερες από 50 τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες. Ο εξυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου για τους φορείς διαχείρισης των ελευθέρων ζωνών στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, στον Πειραιά και Θεσσαλονίκη, με τον καθορισμό ψηφιοποιημένων και ευέλικτων διαδικασιών, προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο. Καθιέρωση καθεστώτος τελωνιακής αποταμίευσης, το γνωστό και ως καθεστώς 07, που έχει επιφέρει καθοριστικές διευκολύνσεις στη χώρα, καθώς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύονται εμπορεύματα σε εγκεκριμένους από τις τελωνιακές αρχές χώρους, με απαλλαγή από το φόρο προστέμενης αξίας. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής με σκοπό τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας του συναλλασσόμενου στο τελωνείο και με την ηλεκτρονική υποβολή διασαφήσεων. Η καθιέρωση λιγότερων αλλά πιο στοχευμένων ελέγχων, ώστε να περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος διεκπαιρέωσης μιας εξαγωγής και να μειωθούν τα σχετικά κόστη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 95% των διασαφήσεων εξαγωγής σήμερα τελωνίζονται αυτόματα στα 5 πρώτα λεπτά της υποβολής διασάφησης. Περαιτέρω απλούστευση της εξαγωγικής διαδικασίας για εμπορικές συναλλαγές αξίας έως 1.000 ευρώ, που διακινούνται μέσω ταχυμεταφορών. Η διεύρυνση του ορισμού του εξαγωγέα σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και η καθιέρωση της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, που επιτρέπει την ταχύτερη ολοκλήρωση μιας εξαγωγής, ακόμα και πριν την φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στη χώρα, και βεβαίως η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των μεγαλύτερων τελωνίων της χώρας και του τελωνίου του Αρολιμένα Ελευθέρου Βενιζέλου και τα Β' και Γ' τελωνία Πειραιά και το πρώτο τελωνίο Θεσσαλονίκης και η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των εξαγωγών και εκτός ωραρίου λειτουργίας στα υπόλοιπα τελωνία εφόσον χρειαστεί. Και βεβαίως η χρήση, και κλείνω με αυτό, απλουστευμένης άδειας εξαγωγής κατόπιν σχετικής αδειοδότησης, βάσει την οποία ο εξαγωγέας διεκπεραιώνει τη διαδικασία της εξαγωγής από τις εγκαταστάσεις του. Σήμερα έχουμε 91 τέτοιες άδειες απλουστευμένων διαδικασιών σε ισχύ. Έχουμε κοινό ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Ο κλάδος των εξαγωγών τροφίμων να αναπτυχθεί και να πηγαίνει κάθε χρονιά, κάθε μέρα, καλύτερα και καλύτερα. Θέλουμε και εμείς να στηρίξουμε αυτή την δραστηριότητα. Τα τελωνία έχουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως η συζήτηση με εσάς, η καταγραφή των αναγκών, των προβλημάτων και των ζητημάτων που σας απασχολούν, αλλά και οι προτάσεις σας για να βελτιωθούν οι διαδικασίες μας, είναι καθοριστικές στην κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να γίνει μια πολύ καλή συζήτηση στη συνέχεια.